Η χριστιανική εκκλησία αποτελείται από τους πιστούς που ζουν πάνω στη γη και από την εκκλησία του ουρανού, των Αγίων, των χριστιανών που δεν ζουν πια. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της εκκλησίας. Ο ναός είναι ο χώρος λατρείας των πιστών και εικονογραφείται με συγκεκριμένο τρόπο, όπως θα δούμε στην περιήγησή μας. Τον Χριστό τον βλέπουμε στο κέντρο, στην οροφή του ναού, να ευλογεί το λαό που βρίσκεται μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Ο Παντοκράτορας, με αυτόν τον τρόπο, θέλει να δείξει ότι βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς. Στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του Παντοκράτορα έχουμε τους τέσσερις Ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Οι Ευαγγελιστές έχουν γραμμένα όσα έχουν σχέση με την ιστορικότητα του Χριστού. Η Παναγία, η μητέρα του Χριστού, έχει τιμητική θέση στο χώρο του Αγίου Βήματος. Είναι καθισμένη πάνω στο βασιλικό θρόνο και κρατάει στα χέρια της το Χριστό. Η πρώτη παρουσία της ιστορικότητας του Χριστού που μας διηγούνται οι Ευαγγελιστές αγιογραφείται μέσα στο Άγιο Βήμα. Είναι η γέννηση του Χριστού. Τη γέννηση ακολουθεί η βάφτιση, η οποία αγιογραφείται στον κύριο χώρο της Εκκλησίας όπου βρίσκονται οι πιστοί. Όπως βλέπουμε στη μετωπίδα του Αγίου Βήματος, ψηλά, απεικονίζονται δύο άγγελοι που κρατάνε το Άγιο Μανδύλιο, δηλαδή το μαντίλι που πάνω του, κατά την Ιερά Παράδοση, έχει απεικονιστεί το πρόσωπο του Χριστού. Δεξιά και αριστερά έχουμε τους δύο προφήτες, τον προφήτη Σολομών και τον προφήτη Δαβίδ. Διάσπαρτοι αγιογραφημένοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκονται σε όλο το πάνω μέρος του ναού. Στο γυναικονίτη παρουσιάζονται ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης που προετοίμαζαν με τα λόγια και τα έργα τους τον ερχομό του Χριστού. Αυτά τα πρόσωπα ήταν και ανδρικά και γυναικεία. Γεγονότα από την παρουσία του Χριστού στη γη παρουσιάζονται στο πάνω μέρος του ναού. Ένα από αυτά είναι η βαϊοφόρος, η είσοδος δηλαδή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα πάνω σε ένα γαϊδουράκι και η υποδοχή του από το λαό στην ένδοξη παρουσία του. Το μεγαλύτερο από τα θαύματα του Κυρίου μας είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Λάζαρος ήταν θαμμένος στον τάφο 3 ολόκληρες μέρες. Μετά από παράκληση των αδερφών του Λαζάρου, ο Χριστός πήγε στο μνήμα και έκανε την Ανάστασή του. Αυτή η αγιογραφημένη παρουσία του Χριστού στον κύριο χώρο της Εκκλησίας είναι η μεταμόρφωσή του. Στο όρος Θαβόρ, μπροστά σε 3 μαθητές του και στους 2 προφήτες, τον Ηλία και τον Μωυσή, απόδειξε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Από τα κυρίαρχα στοιχεία της αγιογραφίας του ναού είναι η Σταύρωση του Χριστού. Μετά είναι η Ανάσταση, το μεγαλύτερο θαύμα της ιστορίας του κόσμου. Η πρώτη που παίρνει ο Χριστός και τους εισάγει στον Παράδεισο είναι ο Αδάμ και η Εύα. Η Πεντηκοστή είναι η μέρα που γεννήθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Είναι μαζεμένοι όλοι οι Απόστολοι για την ίδρυσή της. Στην οροφή του γυναικονίτη έχουμε αγιογραφημένες πολλές παραβολές και γεγονότα από τη ζωή του Χριστού. Η παραβολή του ασώτου Υιού.
ο Ιησούς που διδάσκει στο ναό. Η θεραπεία μιας συγκύπτουσας γυναίκας. Η συνάντησή του με τη Σαμαρίτιδα. Ακριβώς πάνω από την Αγία Τράπεζα, στην οροφή, βλέπουμε ολοκάθαρα γεωγραφημένη την ανάληψη του Χριστού. Δεξιά και αριστερά είναι η Παναγία και οι Απόστολοι. Μέσα στο Άγιο Βήμα, πίσω από την Αγία Τράπεζα, έχουμε την εικόνα που ο Χριστός από τη μια μεριά δίνει στους μαθητές του ψωμί, δηλαδή το σώμα του, από την άλλη μεριά τους δίνει κρασί, δηλαδή το αίμα του, όπως γίνεται και στη Θεία Λειτουργία όταν κοινωνάμε. Αυτός ο χώρος λέγεται Ιερό Βήμα. Ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από το Ιερό Βήμα λέγεται Σολέας. Το μεγάλο εικονοστάσι μπροστά από το Ιερό Βήμα λέγεται Τέμπλο. Επάνω σε κάθε κολόνα είναι αγιογραφημένοι οι μαθητές και οι Απόστολοι του Χριστού. Στις αψίδες των κυώνων βλέπουμε φιγούρες Αγίων που μαρτύρησαν για τον Χριστό. Στο αριστερό μέρος της εκκλησίας είναι αγιογραφημένες Αγίες γυναίκες που τιμούν την Εκκλησία του Χριστού. Και στο δεξί μέρος της εκκλησίας είναι αγιογραφημένοι Άγιοι Άντρες. Η εκκλησία μας παρουσιάζει αυτή την εικόνα για να μας δείξει ότι γίνονται θαύματα όχι μόνο για τους νέους αλλά και για τους ηλικιωμένους. Εδώ έχουμε τον πατέρα και τη μητέρα της Παναγίας, τον Ιωακείμ και την Άννα, που προσεύχονται ακόμα και στα γυρατιά να αξιωθούν να γίνουν γονείς. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους. Η Αγία Άννα θα φέρει στον κόσμο την Παναγία μας. Αφού όλος ο χώρος της λατρείας είναι βασικά αφιερωμένος στον Κύριό μας, μπαίνοντας μέσα στο ναό, στον άρθικα, στον προθάλαμο δηλαδή του χώρου της λατρείας, βλέπουμε από τη μια μεριά τη γέννηση της Παναγίας και από την άλλη μεριά την κοίμησή της. Έτσι, αυτός ο χώρος είναι αφιερωμένος στην Παναγία.